Καταγράφουμε σήμερα ένα πρώτο θετικό βήμα, μια πρώτη νίκη μετά τη χθεσινή παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου. Η Εθνική Τράπεζα επανεξέτασε τη στάση της και προχώρησε στην αναστολή του πληστηριασμού του συναδέλφου μας με την καταβολή ενός εύλογου ποσοτημόριου άνθρωπος να ανταποκριθεί. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν ο καθένας μας εμπιστευτεί τα ταξικά σωματεία, εμπιστευτεί το εργατικό κίνημα, το εργατικό κέντρο, μπορούμε να μετρήσουμε νίκες, μπορούμε να παλέψουμε για το δίκαιο μας και για τα δικαιώματά μας. Εμείς γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλο τον κόσμο, ακριβώς αυτή τη δύναμή του να την εμπιστευτεί και να οργανωθεί στα σωματεία του, γιατί έτσι μπορούμε όλοι μαζί να στηρίξουμε όποιον έχει ανάγκη και όποιον διεκδικεί. Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός, λέμε εμείς. Γιατί η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί και τα συμφέροντα των εργοδοτών και των τραπεζών και με το νέο δοκιμαστικό κώδικα τον οποίο προχωράει. Και εμείς λέμε είναι κατάπιστος και βάζει χέρι σε ό,τι έχει απομείνει στην εργατική λαϊκή οικογένεια. Μας κάνει δικάριδες στα σπίτια μας, αφού πρώτα μας έχει ξεζουμίσει και το τελευταίο ευρώ. Εμείς δίνουμε μάχη καθημερινή και να ενημερώσουμε τον κόσμο να μην μείνει κανένας έξω από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Και να κάνουμε μια πρόσθετη παρέμβαση για την δική αυτή εξέλιξη, ότι βοήθεια σε όλο αυτό και έδωσαν σημαντική βοήθεια ήταν το σωματείο, το κρατικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού του νομού Αττικής, οι οποίοι σε συνεργασία με το δικό μας σωμάτιο, με το εργατικό κέντρο, δώσαν και αυτοί το έναυσμα για να γίνει αυτή η προσπάθεια και αυτό το θετικό βήμα. Αυτό λοιπόν είναι το πάμε, αυτός ο συντονισμός διαφορετικών σωματείων, διαφορετικών εργαζομένων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά παλεύουν για κοινό σκοπό, για το δίκαιο και τα δικαιώματα των εργαζομένων.